λάβει σε αυτή την ιστορική στιγμή και θα παρακαλούσα αυτό το ψήφισμα να είναι ομόφωνο για τον πρώην Πρωθυπουργό. Οι μικροπολιτικές, οι κομματικές μας ταυτότητες και όλοι ξέρουμε ο καθένας τι πρεσβεύει, θα σας παρακαλούσα αυτή την ιστορική στιγμή να μείνω λίγο στην άκρη, να βγάλουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα. Ο κύριος Περιφερειάρχης έχει βγάλει το δικό του και πιστεύω ότι οφείλει και το Περιφερειακό Συμβούλιο να βγάλει ένα ψήφισμα για την ιστορική πορεία του πρώην Πρωθυπουργού. Εγώ να σας ευχαριστήσω και ο καθένας σας ερωνά την ευθύνη. Κύριε Δασκαλόπουλε, είστε επιβολισμένος να στηρίζετε τον κανονισμό. Δεν είστε αυτή τη στιγμή πρόεδρος. Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Ζητήσατε το λόγο για ένα θέμα μέχρι να λήξει το θέμα καθώς είστε κάτω. Δεν είστε πρόεδρος. Κάθε λάθος. Εγώ δεν κάνω κανένα λάθος. Δεν κάνω κανένα λάθος φυσικά. Επικαλείστε τον κανονισμό, το οποίο έχει εκλειφθεί. Εγώ δεν κάνω τον έξυπνο. Σας παρακαλώ. Δεν κάνω τον έξυπνο. Σας παρακαλώ. Εσείς, τη στιγμή που ζητήσατε το λόγο για το οποιοδήποτε θέμα, δεν παίρνετε μέρος στη συζήτηση. Δεν προεδρεύετε τη συζήτηση. Μου επιτρέπετε. Όχι, όχι, εσύ. Μου επιτρέπετε. Κύριε Δασκαλόπουλε, περιμένετε να ακούσετε το συγκεκριμένο άρθρο. Ο κύριος Δασκαλόπουλος εκφράζει τον κανονισμό. Ενό θέματο μπορεί να παραδεχθεί ο πρόεδρο αφού κατέβει από την έδρα και ξανανεβαίνει όταν με Λοιπόν, το ένα λάθος διαδέχεται το άλλο. Λυπάμαι που ο πρόεδρος, χάνοντας την ψυχραιμία του, δεν ξέρω από ποια βιώματα μπορεί να έχει από την προηγούμενη κομματική του ζωή, έφερε αυτό το τόσο σοβαρό θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, κατόρθωσε να το διχάσει, έτσι ώστε δεν νομίζω. Όχι, όχι, δεν είναι. Εγώ μιλάω για τη διαδικασία, κύριε Μαργαρίτη. Αυτά τα θέματα, κύριε Γεχαγιά, λύνονται εκ των προτέρων, συζητιούνται με όλες τις παρατάξεις, παίρνεις την ομόφωνη και σύμφωνη γνώμη όλων και μετά προβαίνεις στη διαδικασία, γιατί δεν νομίζω να τιμάει κανέναν ένα ψήφισμα, οποιοδήποτε και είναι αυτό το ψήφισμα, το οποίο είναι διχαστικό όσον αφορά τις ψήφους και τις τοποθετήσεις των συμβούλων. 15-14 δεν νομίζω να είναι τιμή για τον οποιοδήποτε αυτό το ψήφισμα. Θα έπρεπε αυτά να τα λύσετε εκ των προτέρων. Έχω την εντύπωση ότι στα πλαίσια του πολιτικού πολιτισμού που μπορεί να διέπει το Περιφερειακό Συμβούλιο οφείλαμε όλοι, όπως σωστά είπε ο κύριος Μαργαρίτης και για τον κύριο Πλωράκη και για όλους τους αρχηγούς των κομμάτων και τους πρώην πρωθυπουργούς, οφείλαμε να τιμήσουμε τη μνήμη τους και να εκδώσουμε ένα ομόφωνο ψήφισμα. Για μένα είναι απαράδεκτη αυτή η εμφάνιση του 15-14. Ήταν πρώην πρωθυπουργός, οι 46 χρόνια ήταν στην Ελληνική Βουλή, μπορεί να έκανε και λάθη, αλλά σίγουρα όμως έκανε και σωστά. Οφείλαμε λοιπόν να τον τιμήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πότσο. Ο κύριος Κοτσίδης. Και μην συνεχίζει το συνεχίζει, τέλειωσε το. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να κλείσει το θέμα, μην το συνεχίσετε. Είναι διεξερμός πλέον από το κυβρός, ούτε θα απολογηθούν οι σύμβουλοι για το ναι, ούτε για το όχι. Είναι δημοκρατική διαδικασία, θέθηκε υπό στην ψηφοφορία, έχει κλείσει το θέμα, πάμε να ρεύουμε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιος να αιτιολογήσει την ψήφο του εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται και σε ψηφοφορία. Έκλεισε το θέμα, 15-14, πάμε παρακάτω. Μην το συνεχίζετε.
Ο κύριος Περιφερειάρχης. Λιχταρή. Λιχταρή. Κύριε Κοτσίδη, θέλετε να προηγηθείτε, ναι. Πολύ σύντομα, αφού ήταν συνειδητό, είναι προσβολή για όλους πώς εκτιμούσαν τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη σε τόσα σύντομα. Πρόεδρε, 1996, όταν πέθανε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, μέσα σε ένα λεπτό είχε λήξει το θέμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Σβόλη. Τι είναι η διαφορά. Ο κύριος Περιφερειάρχης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να πάρω το λόγο. Νομίζω ότι με την ανάλυση. Η διαφορά δεν είναι στα πρόσωπα. Κύριε παρακαλώ. Δεν είναι στα πρόσωπα η διαφορά. Η διαφορά δεν είναι μάτια στα πρόσωπα. Είναι η αποδόμηση συμπεριφορά των ανθρώπων. Όχι στα πρόσωπα. Λάθο το εξέλαβε. Λάθο το εξέλαβε. Λάθο το εξέλαβε. Και λάθο μήνυμα πήγε να περάσει. Και λάθος μήνυμα πήγε να περάσει. Μίλησε για πρόσωπα, δεν είπε για πρόσωπα. Έτσι. Θα σας παρακαλέσω όταν απευθύνεστε στον πρόεδρο. Όχι λάθος μήνυμα πήγε να περάσει. Δεν απευθύνεται στον πρόεδρο. Εγώ παρακαλώ. Σε ποιον. Στον κ. Καλατζόπουλο. Σε σένα. Όχι. Ο κ. Περιφερειάρχης είναι τον οποίο. Αλλού κοιτάει να δω. Λίγο σας παρακαλώ την ησυχία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι με την έναρξη της συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου αναγνώστηκε μια επιστολή μου που εστάλει στην κυβέρνηση με τους πόρους, στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και όλοι τηρήσαμε ενός λεπτούς ηγέτη. Όλα τα άλλα νομίζω δεν μας θυμάμαι. Θυμάμαι έναν νεκρό. Ο πολιτικός θα κρίνει την πολιτική του διαδρομή. Ο ιστορικός. Και δεν τιμά τη δημοκρατία η στάση μας. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπήρξε τη σειρά ετών πολιτικός, εκλεγμένος από το και πρωθυπουργός. Θέλω να είμαστε προσεκτικοί. Θα παρακαλούσα, αν συμφωνεί ο κύριος Δαγκής, ο οποίος έκανε την πρόταση να υπάρξει σκέψη για το Περιφερειακό Συμβουλίο, αν η επιστολή που εισάγει και από μένα, κύριε Δαγκή, σας ικανοποιεί, αυτή η επιστολή να τη φέρουμε, κύριε Πρόεδρε, προς ψήφιση από το Περιφερειακό Συμβούλιο, να αποτελέσει και απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Γιατί τώρα να συγκροτήσουμε επιτροπές, τι να συμβολήσουμε για να δώσουμε στην αξία του ανδρός και την κρατούμε του. Η ψηφοφορία ήταν αν εγκρίνεται η έκδοση ψηφίσματος από το Περιφερειακό Συμβούλιο στη μνήμη του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Αυτό ψηφίσαμε. Κύριε Μόστο, κύριε Τακή, αγαπητοί συνάδελφοι, ο Περιφερειάρχης έκανε από ό,τι κατάλαβα μια εναλλακτική πρόταση να πάει σαν αυτό το συλληπιτήριο να το στείλει το Περιφερειακό Συμβούλιο, όλο το Περιφερειακό Συμβούλιο ομόφωνα να τη στείλει αυτή την εστάλη, να τα στείλει και σαν Περιφερειακό Συμβούλιο. Για να μπορέσουμε ομόφωνα τουλάχιστον σε κάποιες ιστορικές στιγμές να συμφωνήσουμε. Κύριε Δαγκή. Κύριε Πρόεδρε, έκανα την πρόταση για ένα ψήφισμα πολιτικό στη μνήμη και προς τιμήν ενός μεγάλου πολιτικού άντρα που συνελήφθη δύο φορές από τη δικτατορία, φυλακίστηκε, αγωνίστηκε ενάντια στους Γερμανούς και καταδικάστηκε σε θάνατο, ανταλλάχθηκε με Γερμανούς κρατούμενους μέσω εγκρίσεως ανωτάτης των Εγγλέζων, πρωταγωνίστησε στη συμφιλίωση των Ελλήνων και του πολιτικού κόσμου και πάντα υπηρέτησε τους ανοιχτούς ορίζοντες μέσα από το φιλελευθερισμό που τον διακατήχε με τις παρακαταθήκες που να λέμε πάντα την αλήθεια. Αυτά τα τρία σημεία της πολιτικής μου θέσης παρακάλεσα τον κύριο Πρόεδρο, όπως εκ του κανονισμού υπάρχει το δικαίωμά μου, να τεθούν σε ψηφοφορία από το σώμα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο κύριος Πρόεδρος το έθεσε, ψηφίσαμε και εγκρίθηκε να εκδοθεί ψήφισμα.
Απλώς το ψήφισμα θα έχει αυτά τα στοιχεία που εισηγήθη και δεν θα αναφέρει το ομόφωνο. Έχει κλείσει το θέμα. Το Περιφερειακό Συμβούλιο ψήφισε και αποφάσισε να εκδώσουμε ένα πολιτικό ψήφισμα προς τιμή του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπήρχε και όχι. Το κείμενο ποιο είναι. Δεν υπήρχε. Αλλά δεν κάποιος άξονες. Εγώ στο περιεχόμενο είπα θα κάνουμε τροφή από τρία άτομα για να το γράψω και να το εγώ. Μετά την ψηφοφορία, όταν βλέπω ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Μισό λεπτό. Και εγώ στην εισήγησή μου, κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, στην εισήγησή μου κατέθεσα τρία συγκεκριμένα σημεία ενωτικής σημασίας για το ελληνικό γένος και για την πατρίδα μας. Ψηφίσαμε, έγινε αποδεκτό. Αν θέλετε να διαφοροποιήσουμε κάποια πράγματα μπορούμε να το δούμε. Όμως πιστεύω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Πώς δεν έγινε, δεν ψηφίσαμε. Κύριε Πρόεδρε, είχαμε πει θα βγει μια τριμενής επιτροπή που θα κάνει το κείμενο και μετά θα πάει σε ψήφισμα. Αυτό ήταν η συμφωνία. Έκλεισε. Εμείς θα προτείνουμε, είπατε εκ μέρους του Προεδρείου κ. Σόμπουκης, ότι εγώ θα προτείνω τον κύριο Κόσδου να προτείνει την κύριε Περιφερειάρχη εσείς και οι υπόλοιπες τέσσερις. Και εγώ μπορώ να τροποποιήσω τη ψήφα μου από λεφόρα δικά μου, όχι. Δεν σας απασχολήσω, κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι. Δεν θα αναφερθώ στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον αείμνηστο πλέον, ο οποίος την ώρα αυτή γίνεται η εξόδια στην ακολουθία και όπως είπε πολύ σωστά ο Περιφερειάρχης, ο ιστορικός του μέλλοντος θα κρίνει την πέραν των 50-60 ετών ιστορία του και το βίο του στην πολιτική ζωή της χώρας. Εκείνο που ήθελα να πω είναι και πραγματικά μιλάω μέσα από την καρδιά μου ότι με λύπησε και με στεναχώρησε γιατί σαν Έλληνες είμαστε ένα έθνος το οποίο εδώ και 4.000 χρόνια τιμούμε και σεβόμαστε τους τοπίους. Η Αγγιβόλη για όλους μας που ξέρουμε λίγα γράμματα ήταν αυτή η οποία απετόρμησε με κίνδυνο τη ζωή της να παραβεί τη διαταγή του βασιλιά για να πάει να θάψει τον αδερφό της. Οι Έλληνες διαχρονικά με όποιες διαφορές ό,τι και τους χωρίζουν απέναντι στους νεκρούς στέκονται με σεβασμό και ειλικρινά στεναχωριέμαι όταν παρουσιάζεται αυτή η εικόνα. Ξαναλέω, χωρίς να κρίνουμε τον πολιτικό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που μπορεί ο καθένας να έχει οποιαδήποτε άποψη μπορεί να έχει για τα σύν και τα πλήν, μόνο στο ότι διατέλεσε πρωθυπουργός και αυτή τη στιγμή κινδύνεται να έχουμε τέτοια μικροψυχία και να φτάνουμε σε σημείο να αντιπαρατηθέμεθα εδώ με 14-15 αν θα κάνουμε ή όχι ένα ψήφισμα. Γιατί μικροψυχία σε αυτήν. Ένας λεπτός υγεία, όρθιοι συστάσεις ψυχίας. Γιατί δεν υπάρχει. Αφήστε τώρα τον πρόεδρο να ολοκληρώσει. Εν πάση περιπτώσει,
ο Μπεγκράκης έγινε το χρέος του όσο όφιλε. Όταν βγαίνει από την κάρτα δεν μπορούσα. Αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο, όχι το ανώτατο θεσμικό όργανο, νομίζω ότι έχει επίσης το χρέος. Είναι πιο ουσιαστικό. Ο πρόεδρος δεν έχει αυτό το δικαίωμα. Εσύ τι είσαι πρόεδρος, είσαι και το πρόεδρο. Όχι, είναι μέρος του Συμβουλίου. Βάσει του κανονισμού να το υποδείξεις, όχι υποδείξεις τον πρόεδρο. Και θέλω να σεβόμαστε. Όχι υποδείξεις σε όλους όσους δεν τηρούν τον κανονισμό. Όχι και μην αυτοί και όσο ψηλά και να βρίσκονται. Επειδή θέλω να είμαι εντάξει με τον κανονισμό. Η ψηφοφορία είναι 15-14 και ένα λεπτό που ψηφοφορούμε. Το ψήφισμα θα το φέρουμε για να το ψηφίσουμε. Φυσικά. Θα το φέρουμε. Να θυμίσουμε σε αυτό. Συμφωνεί το σώμα. Όχι σημαντικό. Γιατί ήδη οι πρώτες αντιδράσεις ακούστηκαν. Λοιπόν, ακούστηκαν. Αντικαταστήστε τώρα. Γιατί έτσι θα είναι, θα είμαστε και οι ίδιοι. Θα είμαστε και οι ίδιοι. Εάν υπήρχε ένα έτοιμο ψήφισμα, αρχική τοποθέτηση του κύριου Δαγκύρη, έχει την αναγνώριση ότι έχει τον πρόσωπο του. Ενώ μίλησε για ένα πολιτικό που συνέβαλε την συνενότητα, αναγνωρίζοντα τη διαδρομή του άνθρωπου, που συνέβαλε στην υποθέτηση. Αυτό προκάλεσε το σύμπαν. Γιατί ενοχλήθηκε η σχέση του θέματο. Υπήρξε ομόφωνη από ό,τι είδα αντιμετώπιση και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή. Νομίζω η μετέπειτα τοποθέτηση στην ευαισθησία που λέει ο κ. Δαγκής. Όταν στην αγάπη στο πρόσωπο της αναγνώρισης του εκλειπώντος, δεν έπρεπε να πούνε πολιτικά στοιχεία αντιπαραθέσεων. Ότι ο Μητσοτάκης υπηρέτησε την αλήθεια ενάντια στο ψέμα που μπορεί σήμερα να υπάρχει. Αυτό είναι πρόκληση. Είναι λογικό να υπάρχουν αντιδράσεις. Δεν είναι η αντίδραση στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι η αντίδραση στην προσέγγιση που πάει να γίνει. Σε συμψηφισμό και παραλληλισμό. Γι' αυτό θα παρακαλέσω. Θα παρακαλέσω. Εάν γίνεται αποδεκτό και από την πλευρά του κ. Δακή και τη αντιπολιτεύσεω. Εάν η επιστολή του Περιφερειάρχη γίνεται αποδεκτή, να μην πάμε σε επιτροπές ψηφίσματος. Να αποτελέσει, αν θέλουμε όλοι, αυτό ως απόφαση και του Περιφερειακού Συμβουλίου και να μείνουμε εδώ και να προχωρήσουμε παρακάτω. Δεν στο συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Περιφερειάρχης άριστα έγραψε και έστειλε μια επιστολή. Όμως το Περιφερειακό Συμβούλιο εκπροσωπείται δια του Προέδρου και του Προεδρείου και είναι αυτόνομο όργανο στο οποίο δεν συμμετέχει ο κύριος Περιφερειάρχης. Πιστεύω ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπως ψήφισε, έχει στοιχειώδη ως το ανώτατο πολιτικό όργανο της Δυτικής Μακεδονίας, έχει στοιχειώδη υποχρέωση να τοποθετηθεί σε μια τέτοια όπως και ψήφισε σε μια τέτοια ιστορική στιγμή. Είναι όπως ο Συμβουλιακός. Προσέξτε όμως κάτι. Επειδή όλοι εδώ θέλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα και να σταθούμε με σεβασμό απέναντι στον νεκρό. Πρωτίστως και στον πολιτικό άντρα δευτερογόνο. Έτσι όπως τέθηκε το θέμα, κακό κάνουμε στον εκλειπώντα. Ρωτήστε τους δικούς σας που δεν ψήφισαν. Γιατί όμως ακολουθήθηκε αυτό το πρόβλημα. Γιατί έτσι όπως τέθηκε το θέμα να υπάρξει επιτροπή για ψήφισμα με τα χαρακτηριστικά της πολιτικής αντιπαράθεσης, της ειλικρίνειας και του ψεύδους σήμερα, αυτό τους εξοργίζει. Δεν θα περάσει αυτό όμως προς τα έξω. Άλλα θα περάσουν προς τα έξω. Άρα κύριε Σόκουτη και κύριε συνάδελφοι, πώς θυμάμαι τον νεκρό και τον τίποτα, ο οποίος λέει ο κύριος Δακής ότι συνέβαλε στην ενότητα. Δεν ψήφισε το Περιφερειακό Συμβούλιο, συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν έχουμε ψήφισει. Έλα το κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή όντως έχετε παρανόησε από την αρχή και από αυτό που είχε πει στην αρχή ο κ. Δακής, εμείς είτε υπέρ είτε κατά δεν ψηφίσαμε για το ψήφισμα που δεν υπάρχει κείμενο, ψήφισαμε για την επιτροπή των μελών που θα πληρώνουν το ψήφισμα. Εγώ προτείνω σε αυτό το ψήφισμα που δεν υπήρχε κείμενο να είναι το μήνυμα του Περιφερειάρχη. Σαν ψήφισμα. Ο κ. Γέρο, εγώ επειδή ψήφισα θετικά. Εγώ ψήφισα πραγματικά θετικά στο να γίνει αυτή η επιτροπή και να συνταχθεί ένα κείμενο. Ακριβώς αυτό που θα πρέπει να κάνουμε. Αυτό το πράγμα ψήφισαμε, κύριε Βακή. Για τη
φέρνει ο κόσμος το 89. Δεν είναι ζήτη που είναι μέσα τώρα. Δεν βρεθόμαστε τώρα. Κύριε Γιάννο, τελειώσατε. Δεν βρεθόμαστε. Δεν θα πει το κύριο Σόκου. Έφυγε ανάλυση. Έφυγε ανάλυση. Δεν τρέπεστε. Δεν